αλλάζει κάτι σε ό,τι έχει να κάνει με τα ποσά τα οποία θα λάβουν σήμερα, αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο οι συνταξιούχοι? Ρωτώ για να σας ενημερώσω τον κύριο Νίκο Χατζόπουλο. Είναι ο πρόεδρος του ενιαίου δικτύου συνταξιούχων. Καλημέρα σας από το Ηράκλειο, καλημέρα σας από τον 984, κύριε Χατζόπουλο. Τα φώτα σας λοιπόν. Καλή σας μέρα και υγεία σε όλη την Κρήτη, αλλά και σε όσους εκτός από Κρήτη σας ακούν. Να είσαστε γερός, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα. Θα ήθελα πριν την ενημέρωση, δυστυχώς, εχθές το απόγευμα είχαμε, σε αυτά που είπατε, μια άτυπη ανακοίνωση του ΙΕΚΑ. Προσέχτε, άτυπη. Ναι. Την έχω μπροστά μου. Λέει, αφορά μεμονωμένα περιπτώσεις συνταξιούχων σε σύνολο 8 περιπτώσεων. Πόσο περιπτώσεων? 8. Τι λέει η άτυπη ανακοίνωση, προσέχτε. Έπειτα από τον απαραίτητο έλεγχο που διενεργήθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Λέω ότι λέει το άτυπο, έτσι. Ναι. Το μόνο που έχω να σας πω στο άτυπο, ότι εμείς έχουμε εδώ στα χέρια μας τις επίσημες θέσεις της διοίκησης του ΙΕΦΣ. Στάσου κύριε Χατζόπουλε, για να το καταλάβω, αυτή η άτυπη ανακοίνωση που βγαίνει από τον ΙΕΦΚΑ και λέτε ότι κρατάτε στα χέρια σας, θα σας παρακαλούσα στην απορία μέσα από τα email του 984, τα οποία ξέρετε, να μας την περάσετε. Λέει ότι αυτή η παραδοχή του λάθους επανυπολογισμού του 2019, ότι αφορά μόνο 8 άτομα. Εμείς έχουμε στα χέρια μας. Αυτό εδώ, θέλει να πει. Αυτό ρωτάω. Αυτό θέλει να πει. Το σύνολο των 8, μία περίπτωση. Κατά πρώτον, εμείς στην εξώδικη δήλωση που κάναμε και στην μηνυτήρια αναφορά, μιλήσαμε πρώτα για 9 συναδέλφους. Συνταξιούχους. Από Δευτέρα όμως, θα τους στέλνουμε στη διοίκηση του ΙΚΑ 50-50. Μέχρι που να φτάσουμε τις 600.000. Να δούμε ποιος έχει άδικο. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Εμείς το θέμα μας είναι απλό. Θέλουμε να λυθεί το πρόβλημα για να πάρουμε πίσω τα χρήματα αυτά που δεν εφαρμόσαν τον νόμο. Δυστυχώς η κυβέρνηση, ο κύριος Μητσοτάκης μαζί με τον κύριο Χατζηδάκη και το διοικητή του ΙΕΦΚΑ δεν εφαρμόζουν τους νόμους. Είναι απλό πράγμα. Είναι ντροπή και είναι ανίκανοι μάλλον. Ή ανίκανοι ή δεν θέλουν να δώσουν τα χρήματα. Πάμε τώρα για να αναλύσουμε αυτό το μεγάλο κομμάτι. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ποιες είναι αυτές οι περιπτώσεις 600.000 συνταξιούχων. Αυτοί που έχουν προσάυξηση στο ασφάλιστρο πάνω από 20%. Να σας πω έτσι χαρακτηριστικά για να καταλάβετε. Όλοι οι συνταξιούχοι της Ολυμπιακής. Είναι λάθος ο επανυπολογισμός. Έχουν προσάυξηση και βαρέα. Αυτοί είναι μόνο 15.000. Να το καταλάβετε για να δείτε την άτυπη ανακοίνωση. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ, να υπάρχει άτυπη ανακοίνωση. Δεύτερο θέμα, αυτοί που έχουν βαρέα και υπερβαρέα ένσημα και δεν έχουν βγει με προϋποθέσεις ταξιοδότησης των βαρέων, που έχουμε περίπτωση τέτοια. Έχουμε τη δεύτερη περίπτωση που θα απαντήσουν στις δύο περιπτώσεις από τις τρεις. Απαντήσαμε στη μία, έχουμε το χαρτί και τις τρίτης. Δύο που είναι σε μία ανακοίνωση. Τρίτο θέμα, παράλληλη ασφάλιση. Αυτοί που πριν τον νόμο Κατρούγκαλου είχαν παράλληλη ασφάλιση, δεν έχουν φτιάξει, δεν τα έχουν αγγίξει, δεν έχουν φτιάξει το λογισμικό για να γίνει η προσάυξηση της παράλληλης ασφάλισης. Και το τέταρτο είναι η συντάξη κυρίας, όχι όλες όμως, προσέξτε, που δεν έχει γίνει σωστά ο επανυπολογισμός, άρα που δεν έχει γίνει σωστά ο επανυπολογισμός δεν μπορεί να πάρει την σωστή σύνταξη αυτός που έχει μείνει στη ζωή. Αυτές είναι οι περιπτώσεις που λέμε. Και για να γίνει αυτό ο σωστός επανυπολογισμός, γιατί το έχουμε γράψει μέσα στο δελτίο τύπου μας, πρέπει να πάρουμε τους φακέλους αυτών των ανθρώπων, αυτών των συνταξιούχων, να τους δούμε ένα προς ένα. Γιατί δεν έγινε σωστός ο επανυπολογισμός? Γιατί το έχουμε γράψει και στην ανακοίνωση, το ξαναλέω πάλι. Εμείς είμαστε αντικειμενικοί, να ξέρετε. Είναι αυτοί οι οποίοι δεν φαίνονται, δεν υπήρχε μηχανογραφικό σύστημα για να τους είχε μέσα στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα. Γι' αυτό έγινε λάθος. Πρέπει να παρθεί φάκελος με φάκελο. Άρα εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται κάθε μέρα, και πρέπει να σας πω ότι
εμείς ήδη θα βγάλουμε σήμερα δελτίο τύπου με τις άλλες δύο περιπτώσεις. Έχω το έγγραφο εδώ μπροστά μου. Είναι μα κύριε Χατζόπουλε, συγγνώμη τώρα. Είναι ο κύριος Πέτρος που λέει, προσέξτε, τι λέει ο ΙΕΦΚΑ στο χαρτί που έχω μπροστά μου. Λέει, στον επανυπολογισμό δεν έχει πραγματοποιηθεί ο υπολογισμός όλων των βαρέων. Το σύστημα έχει υπολογίσει 8.516 μέρες τα βαρέα και όχι 11.032. Το λέω ήδη. Πάμε στο δεύτερο. Η κυρία Κρυβούλα. Στον επανυπολογισμό δεν έχει υπολογιστεί ο επιπλέον συντελεστής αναπλήρωσης από τα νήπη δέλτα. Έχει μονιμοποιηθεί 18 δεκάτου του 1997 και έφυγε 10 δεκάτου το 2021. Όλα αυτά τα χρόνια δεν έχει μπει το 12% της προσάφησης. Με αποτέλεσμα αυτή η συγκεκριμένη κυρία δούλευε στο ΙΚΑ, να σας πω και τι δουλειά έκανε, για να είμαστε και γενικοί, δούλευε στο ΙΚΑ και της, ο νόμος Κατρούγκαλου και ο νόμος Ρούτσι δεν είχαν μπει. Αν δεν εφαρμοστεί σωστά ο νόμος Κατρούγκαλου, δεν θα εφαρμοστεί και ο νόμος Ρούτσι. Αυτή η κυρία στο σύνολο ξεπερνάει τα 750 ευρώ το μήνα, που σήμερα θα βγάλουμε δελτίο τύπου να το ανακοινώσουμε και να το δίνει ο κόσμος. Επίσης, έχουμε και περίπτωση της Ολυμπιακής. Έχουμε πάρει περιπτώσεις εμείς από διάφορους χώρους που εκεί ο Διονύσης, μιλάμε και το επώνυμο γιατί δεν κάνει, αλλά αν και δεν έχει πρόβλημα ο άνθρωπος. Μείνετε στο όνομα, καλά το πάτε. Πηγαίνετε παρακάτω. Δεν θέλουμε. Άρα εκ των πραγμάτων αυτό είναι το θέμα. Και τι λέμε τώρα, αναμένουμε. Να μου λύσετε μια απορία. Ναι. Αυτό το άτυπο σημείωμα του ΙΕΦΚΑ λέει ότι ξέρετε σε άτυπη ανακοίνωση. Άτυπη ανακοίνωση, τέλος πάντων. Σε αυτή την άτυπη. Ναι, ναι. Αφήστε με να το ολοκληρώσω σαν σκέψη, γιατί με την κοινή λογική μπορεί να κάνω και λάθος. Αυτό που καταλαβαίνω είναι το εξής. Λέει λοιπόν ο ΙΕΦΚΑ σε αυτή την άτυπη ανακοίνωση ότι εμείς βρίσκουμε να έχει γίνει λάθος επανυπολογισμού σε μία από 8 περιπτώσεις. 8 περιπτώσεις είχατε στείλει εσείς. 9. 9. Σε 9 περιπτώσεις. Μισθό, αφήστε με να το ολοκληρώσω. Από λάθος λοιπόν σε μία από τις 9. Εσείς εδώ στο δελτίο σας μιλάτε για 600.000 συντάξεις. Θεωρείτε, μισό λεπτό, θεωρείτε από την αρχή, δηλαδή χωρίς οτιδήποτε άλλο, δεδομένο ότι έχουν γίνει λάθη επανυπολογισμού σε όλες αυτές τις χιλιάδες συντάξεις που αναφέρετε. Εννοείται. Μάλιστα. Απλώς 9 στείλαμε με εξώδικη δήλωση και μετά στείλαμε μηνυτήρια αναφορά. Ναι. Ακολουθήσαμε τη διαδικασία. Δεν μπορούσαμε να στείλουμε στον εισαγγελέα. Εμείς τώρα στο γραφείο μας έχουμε κάνει επανυπολογισμό, γιατί έχουμε φτιάξει μηχανογραφικό σύστημα που εφαρμόζεται ο νόμος. Έχουν πάνω από τη. Γιατί δεν το δανείζετε ή δεν το πουλάτε στον ΙΕΦΚΑ αφού έχετε μηχανογραφικό να τα φτιάχνετε? Δηλαδή δεν το κατάλαβα αυτό. Το έχετε εσείς και δεν το έχει ο ΙΕΦΚΑ. Κυρία Δουργεράκη, τους το είπαμε, τι να κάνουμε άλλο. Δηλαδή τώρα με τρελαίνετε πρωί-πρωί. Τι να σου πω. Πήγαμε στις αρμόδιες. Έχετε εσείς μηχανογραφικό και δεν το έχει ο ΙΕΦΚΑ και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης? Δεν το είπατε του Χατζηδάκη αυτό? Τα είπαμε. Μα το είπαμε και στους αρμόδιους διευθυντές. Μα πείτε μου ότι λέτε αλήθεια και δεν μου λέτε ψέματα αυτή την ώρα. Αν πιστεύετε ότι λέμε ψέματα, εμείς έχουμε τη δυνατότητα. Καταλαβαίνετε τι θέλω να σας πω και πώς μιλάω. Και στη διευθύντρια, όχι, δεν έχουμε πρόβλημα, ό,τι θέλετε. Πήγαμε στη Γενική Διευθύντρια και στη Διευθύντρια και τους το βάλαμε, μα κάναμε συνάντηση. Δεν έχουμε ψέματα. Απλώς δεν θέλω να πω τα ονόματα που συναντηθήκαμε. Εμείς είμαστε εδώ, μα το παραδέχονται οι ίδιοι. Από τους 8 στους 9, οι 3 απαντήσαν, έχουν τα χαρτιά εδώ. Τα χαρτιά εδώ τα έχουμε εδώ στα χέρια μας. Μάλιστα. Και την Δευτέρα θα τους κοινοποιήσουμε με τη διαδικασία αυτή, με εξώδικη, γιατί για να πάμε στον εισαγγελέα, μηνυτήρια αναφορά, γνωρίζετε ότι πρέπει να κάνουμε ένα εξώδικο στον ΙΕΦΚΑ, που θα βάζουμε τους συνταξιούχους και υπολογισμό. Εμείς κάνουμε και υπολογισμό. Κάνουμε και υπολογισμό για να δείτε τη διαφορά. Καλά, μόνο αστεία. Εμείς όμως θέλουμε να δούμε κάτι άλλο. Όλες οι περιπτώσεις αυτές, δηλαδή των χιλιάδων αυτών ανθρώπων, θα φεύγουν σταδιακά από το NDC ως εξώδικο και θα πηγαίνουν στον ΙΕΦΚΑ, αυτό λέτε? Τι άλλο να κάνουμε.
αφού δεν θέλουν να εφαρμόσουν τον νόμο, αφού ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Χατζηδάκης και ο κύριος Δουβεκτής δεν θέλουν να εφαρμόσουν τον νόμο, τι να κάνουν? Να μην πάρουμε τα χρήματα που δικαιούμαστε? Να μην γίνει σωστό ο επανυπολογισμός? Να μην εφαρμοστεί ο νόμος? Μάλιστα. Αλλά δεν θέλουν. Εμείς περιμένουμε, αναμένουμε με ενδιαφέρον να μας δώσουν δελτίο τύπου επίσημο από τον ΙΕΦΚΑ που να διαψεύδει το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων. Εμείς αυτό θέλουμε, τίποτα άλλο. Εδώ είμαστε, δεν φεύγουμε. Άλλοι θα φύγουν. Εμείς ποτέ. Μάλιστα. Εμείς κάθε Δευτέρα θα κάνουμε τη διαδικασία αυτή και σιγά σιγά γι' αυτό από εχθές που ανακοινώσαμε αυτή τη διαδικασία, τα τηλέφωνα και τα email που έχουν γίνει, δεν χρειάζεται να σας το λέω, γίνεται πανικός για όλη την Ελλάδα και εμείς φτιάχνουμε τις διαφορές. Εμείς θέλουμε τα λεφτά μας, εμείς θέλουμε να λυθεί το πρόβλημα. Δεν έχουμε καμία αντιπαλότητα με κανένα. Το γνωρίζετε πολύ καλά. Αλλά όμως τα χρήματα, τα 580 είναι το χρόνο, τα εκατομμύρια, θα τα πάρουμε ό,τι και να γίνει. Σας το λέω εγώ επίσημα. Γιατί έχουμε το δίκιο. Δεν πρέπει να εφαρμοστεί ο νόμος. Μάλιστα. Οπότε, σας άκουσα. Όχι, δεν έχουν μία περίπτωση. Εδώ έχουμε τρεις οι ίδιοι μας στείλανε. Μάλιστα. Αναφέρατε τα παραδείγματα αυτά. Εγώ στο πρακτικό θα έμενα από την αρχή και πάνω στο πρακτικό, δηλαδή τι σημαίνει και πόσα θα πάρετε παραπάνω. Κοιτάξτε να δείτε τώρα εδώ, γιατί αφορά χιλιάδες σε κόσμο. Μου βγάζετε άλλα στην πορεία. Να μου στείλετε αυτή την άτυπη ανακοίνωση, σας παρακαλώ, ιδιαίτερος. Θα στείλω τώρα. Ναι, θα σας στείλω. Ναι, σας παρακαλώ, ιδιαίτερος. Θα βγάλουμε δελτίο τύπου. Οι συνάδελφοί σας που κάνουν εργατικό το έχουν όλοι. Μάλιστα. Λοιπόν. Διάβασε κομμάτι, έτσι. Κύριε Χατζόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Να μην βάλουμε, αν έχετε χρόνο, και για το. Ποιο? Το Κογλυφία. Τι εννοείτε? Βγάλαμε ένα δελτίο τύπου προχτές που τα αναδρομικά του 11μήνου σε 1.100.000 συνταξιούχοι που έχουμε πει ότι δεν θα πληρώσουμε καθόλου πόρο. Μας ζητάνε 33% μέσω σταθμικά, μας ζητάνε 431 εκατομμύρια και το Σάββατο το βράδυ βγάλανε πράξη νομοθετικού περιεχομένου, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό. Οι συνταξιούχοι οι οποίοι θα κάνουν για αυτή τη διαδικασία για 4 χρόνια 48 δόσεις θα έχει κάθε έτος 6% τόκο, δηλαδή στα 4 χρόνια 4-6-24. Εάν κάποιος είναι στο 55% του πόρου, θα πάει στο σύνολο 55% και 24, 79% να πληρώσει πόρο. Δηλαδή αυτά που πήρε είναι σαν να μην τα πήρε καθόλου. Αυτό είναι μια τοκογλυφία της κυβέρνησης Μητσοτάκη απέναντι στο τσιού. Είναι πολύ σοβαρό αυτό το θέμα και με πράξη νομοθετικού περιεχομένου το Σάββατο το βράδυ. Καλά, είναι και καταγγελίες σκληρές, σας έχουν δώσει απάντηση? Σε αυτό το θέμα, αφού το περάσανε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, τι απάντησε? Είπα, μήπως υπήρξε μια παραπάνω διευκρίνηση. Έχουμε και ένα εχθεσινό, ναι, και το λέω στην εκπομπή σας, δεν το ξέρει κανένας άλλος, είναι πρώτη φορά που ακούγεται αυτό. Θυμάστε ότι για αυτή τη διαδικασία, να μην πληρώσουμε καθόλου πόρο, ο ΣΥΡΙΖΑ και συγκεκριμένα η κυρία Χτσόγλου, που είναι υπεύθυνη του τομέα οικονομικού, είχε καταθέσει τροπολογία. Σωστά. Να μην πληρώσουμε καθόλου. Και χτες που συζητήθηκε το νομοσχέδιο, η κυβέρνηση δεν δέχτηκε την τροπολογία. Άρα λέει να πληρώσουμε 431 εκατομμύρια. Συν το 6% κάθε έτος, αν κάποιοι πάνε σε 48 δόσεις. Και μία συναδέλφισά σας με ενημέρωσε ότι αυτό το που θα πάνε για 48 δόσεις είναι περίπου το 35% του 1.100.000 τεξού. Μιλάμε για πολλά χρήματα, είναι αμαρτία, αυτό είναι λάθος πολιτική του κυρίου Μητσοτάκη, την ευθύνη την έχει ο ίδιος. Ο ίδιος, δεν έχει ένας άλλος. Γιατί να σου πω? Γιατί εμείς τις ανακοινώσεις και τα έγγραφα που κάνουμε τα στέλνουμε και στον κύριο Μητσοτάκη, τα γνωρίζει. Μάλιστα. 431 εκατομμύρια είναι ο φόρος στα αναδρομικά. Λέτε ότι στον καθένα από εσάς όπου αναλογεί θα το πάνε με 48 δόσεις. Αυτό λέει η πολιτική απόφαση. Όποιος κάνει αίτηση για 48 δόσεις, που σας λέω ότι είναι περίπου το 35% του 1.100.000, από τα στοιχεία που φαίνονται και μας ενημέρωσε μια και συναδέλφισά σας, θα πάνε συν 24% από αυτό που τους έχει βγει. Μιλάμε για τοκογλυφία. Αυτό λέγεται τοκογλυφία.
Το γράψαμε κιόλας. Δεν... Ναι. Πρόκειται για καθαρή τοποθεσία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Το έχουμε γράψει στο έγγραφό μας εδώ. Δεν λέμε κάτι το οποίο. Αυτό ρε παιδί μου, ο κύκλος δεν θα κλείσει ποτέ. Εμείς κάνουμε μια στρατηγική να βοηθήσουμε τους συνταξιούχους. Δεν κάνουμε στρατηγική πολιτική. Για να το ξεκαθαρίσουμε, για να είμαστε καθαροί σε όλους. Λοιπόν, τα πράγματα έχουν αγριέψει, έχουν ζωρίσει πολύ περισσότερο από ό,τι το περιμέναμε. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω, θέλω κύριε Χατζόπουλε, να είσαστε καλά. Καλημέρα σας. Και το δελτίο τύπου και θα πάρετε... Τα περιμένω. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα.